Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές, είμαι ο Πέτρος Ιακώβου στην εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές από το Web TV Αργό. Στην εκπομπή μου καλεσμένη σήμερα είναι η υποψήφια βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης, κυρία Νανά Εμενίδου. Η κυρία Εμενίδου εξειδικεύεται στο θέμα της υγείας και της διατροφής και των σχετικών θεμάτων με την υγεία. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, κυρία Εμενίδου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ιακώβ. Που έχει να κάνει με την προώθηση ιδιωτικοποίησης της υγείας. Βεβαίως. Η υγεία βέβαια είναι ένα δημόσιο αγαθό. Εισάγετε μας στο θέμα, κυρία Εμενίδου. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνεται πολύ συχνά θέμα συζήτησης αυτό που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Καλώς είπατε ότι είναι ένα δημόσιο, ένα αγαθό που θα πρέπει το κράτος να ενδιαφέρεται για τον πολίτη, για την υγεία του πολίτη πρωτίστως. Αν μη τι άλλο, θέλει υγιείς πολίτες ένα κράτος για να εργάζονται, να κινείται το κράτος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, δεκαετίες τώρα, τι κάνουν? Στρέφουν την υγεία προς τους ιδιώτες, χέρι-χέρι, μαζί με τα ΜΜΕ. Πάντοτε και τα ΜΜΕ είναι μέσα, μην το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό πληρώνονται αδρά από κάθε κυβέρνηση να προωθεί τα δικά του θέματα. Και οι ιδιώτες δεν είναι μόνο πρόσωπα, προφανώς είναι με εταιρείες από πίσω. Φυσικά, εταιρείες, κτίρια, θεραπείες, είναι τα πάντα. Ναι. Ό,τι δηλαδή θα έπρεπε να προσφέρει το κράτος στον ασθενή, στον πολίτη, το προσφέρει η ιδιωτική εταιρεία. Εταιρεία Κολοσσός είναι αυτή, η φαρμακευτική εταιρεία, ό,τι εταιρεία είναι. Δεν είμαστε κατά των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά πρέπει επίσης όριστη να γίνεται αυτό το πράγμα και την επιλογή να έχει ο πολίτης. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, χρήματα, να το πω έτσι, πάντοτε υπήρχαν. Το βλέπουμε ειδικά από το 2015 έως σήμερα. Χρήματα υπάρχουν. Δεν είναι θέμα χρημάτων αυτό. Δεν είναι θέμα χρημάτων, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Γιατί όλες αυτές οι παροχές των ιδιωτικών εταιριών? Μιλάω για την υγεία εγώ τώρα, που πολύ καλά είπατε είναι το πρώτο στο αγαθό. Αν δεν έχουμε αυτό, δεν είμαστε πολίτες ενεργοί. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό έτσι όπως είναι δομημένο στον ιδιωτικό τομέα, να μην το είχαμε ποτέ στον δημόσιο τομέα και να υπάρχει αυτό το τεράστιο χάσμα? Κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Αλλιώς θα σε αντιμετωπίσει ο ιδιώτης που λεφτά θα πάρει από σένα, αλλιώς θα σε αντιμετωπίσει το κράτος. Πληρώνει 40 χρόνια ταμείο, ασφαλιστικά ταμεία, και αυξάνονται και αυξάνονται, έχουμε κάνει εκπομπές πάνω σε αυτό, και σε αντιμετωπίζουν ως παρία. Δεν σου παρέχουν απολύτως και τίποτα. Σε οθούν, σε σπρώχνουν δηλαδή, να επιλέξεις την Να επιλέξεις, γιατί είναι μια ανθρώπινη αντιμετώπιση, κακά τα ψέματα. Από την ανάγκη που υπάρχει στην ανθρώπινη υγεία, και σε σπρώχνουν προς τα εκεί οι κυβερνήσεις αυτές με την πολιτική τους. Ναι. Με διατάγματα, με ΦΕΚ, κανονικότατα σε σπρώχνουν εκεί. Δηλαδή έχουν αποδομήσει, έχουν υποστελεχώσει, υπάρχουν τα πάντα υποστελεχωμένα. Βλέπετε ότι δεν γίνεται καμία πρόσληψη. Ναι. Κανενός γιατρού, 6.300 που ήταν, και με όχι εξειδικεύσεις για να κάνουν τη δουλειά τους, γιατροί, ας φαίνεται το ότι είναι γιατροί και ας μην κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, χώρια αυτοί τώρα που δεν συμμετέχουν φυσικά, δεν έχει γίνει μία πρόσληψη γιατρού, δεν έχει γίνει πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού να εξυπηρετήσει. Δηλαδή μπορεί, το βλέπω, όχι μπορεί, το βλέπω. Μία κλινική εννοώ κάθε τμήμα του νοσοκομείου, του δημόσιου νοσοκομείου, να έχει μία νοσηλεύτρια τη νύχτα για ένα 8ωρο, κύριε Ιακώβου, με 50 άτομα. Σε χειρουργικό τομέα που ξέρετε εκεί θέλει ειδική παρακολούθηση κάθε ένα, στα μόνιτορ, οτιδήποτε, την πορεία του. Λοιπόν, άντε δύο νοσηλεύτριες. Παρόλο που υπάρχουν, όπως είπατε κιόλας, χιλιάδες άνεργες. Ναι, υπάρχουν οι άνεργες, υπάρχουν και τα κεφάλαια τα οποία μπορούν να κάνουν όσες προσλήψεις πρέπει να κάνουν και χρειάζεται. Και παραπάνω, να έχουμε παραπάνω. Και λίγο υπάρχει, παραπάνω. Βεβαίως. Είμαστε τελευταίοι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το νοσηλευτικό, κυρίως το νοσηλευτικό ναι. προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό. Θεωρητικά ψηλοφτάνει το ιατρικό προσωπικό, αλλά δεν είναι εξειδικευμένο. Απλά υπάρχουν εκεί. Mm-hmm. Για να μην πω ότι τώρα οι ιδιώτες ιατροί έχουν μπει στο δημόσιο μέσα αυτή τη στιγμή και 2 χρόνια πριν, έχουν μπει με κριτήρια που συγκριτικά με τους άλλους, τους διορισμένους που είναι εκεί, είναι πραγματικά. Πάλι να τους διαχωρίζουν. Πάλι διαχωρίζουν τον επαγγελματία. Μάλιστα. Που δεν είναι επάγγελμα αυτό, διαχωρισμός να υπάρχει, διέρη και βασίλευε. Έμπαιναν με ΑΣΕΠ, με μεγάλη προσπάθεια για να διοριστούν. Σας βεβαιώνω ότι μπαίνουν όχι από τα παράθυρα, κανονικά από τις πόρτες. Ένας επιμελητής, το λέω και το ξαναλέω και δεν το πιστεύω, με προϋπολογισμούς τους μεγαλύτερους της Ευρώπης, κύριε Ιακώβου, να παίρνει μετά από μία 20ετία, έχω δει στα χαρτιά ναι. αυτό να γίνεται, 1900 ευρώ. Ευτελέστατο ποσό συγκριτικά με το τι κάνει, γιατί αυτός για να 20 χρόνια υπηρεσία για να έχει αυτός ο άνθρωπος. Τους απαξιώνουν οικονομικά, οι άνθρωποι πρέπει και αυτοί να βιώσουν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πρέπει να ζήσουν ως άνθρωποι, σαφώς. Να έχουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να έχουν την άνεσή τους αυτή που πρέπει να έχουν και τους αξίζει με την προσπάθεια που έχουν κάνει, με τις σπουδές που έχουν κάνει, αλλά και με το λειτουργήμα τους. Την ευθύνη, κύριε Ιακώβου, αν πάθουμε κάτι, αυτόν θα κυνηγήσουμε. Λοιπόν, ο ιδιώτης σας βεβαιώνω αυτή τη στιγμή που μπαίνει, παίρνει 2.000, χώρια που θα έχει και την κλινική του, παίρνει 2.000 έξτρα που δεν μπαίνουν στη φορολογία του, παίρνει μπόνους για ΑΣΕΠ, για μετέπειτα διορισμό του στο δημόσιο και πάρα πολλά άλλα προνόμια συγκριτικά με τον επιμελητή σας ομιλώ τώρα. Δεν σας ομιλώ για το γιατρουδάκι όπως συνηθίζουμε να λέμε, που παίρνει 900, 1.000, 1.200 ευρώ, που καλείται να δουλέψει. Να εργαστεί, να δουλέψει, δεν είναι εργασία αυτό, είναι δουλεία. Να δουλέψει σε μια άλλη πόλη, μακριά από εκεί που είναι προφανώς, να έχει τα ενοίκια του, να θέλει να κάνει την ζωή του, να παντρευτεί, να έχει παιδί. Δεν βγαίνει με τίποτα. Και σχεδόν με όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Με όλους. Τους περισσότερους θα λέω. Αλλά σας ομιλώ για τον ιατρό που εδώ θα πρέπει να έχει σεβασμό, γιατί η Ελλήνων πολιτεία έχει απόλυτο σεβασμό στους ιατρούς, σε όλον τον κόσμο βέβαια, σε όλους τους πολίτες, αλλά ειδικά στον ιατρό που κρατάει τη ζωή μας στα χέρια του. Εδώ θα πρέπει να του παρέχουμε τα πάντα, και ό,τι έχει σχέση με το οικονομικό του να το έχει λύσει η πολιτεία, για να είναι απερίσπαστος σε αυτό που κάνει. Mm-hmm. Όταν θα πάει να χειρουργήσει αυτός ο γιατρός, σας μιλώ και για χειρουργούς, mm-hmm. να χειρουργήσει κύριε Ιακώβου και έχει στο μυαλό του πώς θα στείλω 500 ευρώ στο παιδί μου που σπουδάζει, ή πώς θα πληρώσω εκείνο ή το άλλο με τα ψίχουλα που παίρνω. Έχω ξεφύγει, αλλά το θέμα αυτό της υγείας είναι πάρα πολύ πλατή και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ειδικά για το θέμα της ιδιωτικοποίησης, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θα σας πω μονάχα εγώ ότι πριν 30 χρόνια και παραπάνω, 35 χρόνια στην πόλη μου τη Βέρεια, θα έπρεπε να κάνω για τη μέση μου που με καθήλωσε 6 μήνες, τότε άρχισαν οι αξονικοί να κυκλοφορούν. Λοιπόν, ξέρετε τι συνέβαινε. Δεν μπορούσε το νοσοκομείο της Βέρειας να αγοράσει αυτόν τον αξονικό. Τώρα τα θυμάμαι. Τότε δεν τα συνέβη. Μα αν το δημόσιο που είναι το κοινό χρήμα, όλο ακριβώς, αυτό που προσφέρεται μέσα από τους φόρους, μέσα από, από τα ασφαλιστικά. Ακριβώς, κύριε Ιακώβου. Δεν μπορεί ένας ιδιώτης. Μπόρεσε ένας ιδιώτης, παίρνοντας δάνειο από την τράπεζα, από το δικό μας χρήμα δηλαδή πάλι, πήρε αυτόν τον αξονικό και γινόταν πραγματικά λαϊκό προσκύνημα το κοινός λεγόμενο. 30 άτομα έξω από ένα μικρό χώρο που, για να πληρώνουμε από τότε σας λέω, δηλαδή δεν είναι τωρινή κατάσταση αυτό. Την απαξίωση των δημόσιων νοσοκομείων και γενικά του δημόσιου τομέα της υγείας όλοι την έχουμε αντιληφθεί. Μια επίσκεψη να πάμε σε ένα από τα νοσοκομεία αυτά είναι σχεδόν διαλυμένα, εγκατελειμμένα. Γίνονται προσπάθειες από τα άτομα που εργάζονται εκεί, αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές. Ποια είναι η προσπάθεια, κύριε Ιακώβου, όμως, όταν θέλουν να διορθώσουν κάτι και δεν συσπυρώνονται όλοι μαζί, όλοι μαζί, να ξεχάσουν τι τους χωρίζει. Βλέπουμε να διαμαρτύρονται, να κάνουν.
Έχει γίνει κάτι? Εγώ όχι. Στις δεκαετίες δεν έχω δει κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπω σε κάθε νοσοκομείο, αν δούμε κάποιοι περιφερειακό, οι συνδικαλιστές με τα πανό να λαϊκίζουν πραγματικά έξω από εκεί, να μας θυμίζουν τις ένδοξες μέρες του ΚΚΕ που έβγαιναν με τα πανό τους τα κόκκινα. Και τα ίδια συνθήματα χρησιμοποιούν. Τα ίδια συνθήματα χρησιμοποιούν. Δεν έχουν αλλάξει, είναι σταθερή αυτή η γραμμή της κομματοκρατίας. Τίποτα. Λοιπόν, τι προτείνουν τώρα η κυβέρνηση αυτή, η τωρινή και η προηγούμενη, γιατί μην γελιόμαστε, για 99 χρόνια, για 90 χρόνια. Όποιος και να βγει, με όσο τα 100 να πάρει, που αυτά είναι όλα πειραγμένα, την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει. Αφού είμαστε. Πράγματι, δεν έχουμε δει τίποτα να αλλάζει. Ήταν, ας το πούμε, κάποτε η δεξιά, μετά ήρθε καμία μεσοκεντρέα κατάσταση και κυβέρνησε για πρώτη φορά και η αριστερά. Η αριστερά, όχι, αλλού ήθελα να το πάω, ότι από τη στιγμή που είμαστε μέσα στα μνημόνια, θα ακολουθήσουμε την πορεία. Η Βουλή τα ψήφισε τα μνημόνια. Δεν τα ψήφισε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Εννοείται, και αυτοί που απήχαν το ψήφισαν. Φυσικά. Και αυτοί που απήχαν θα μπορούσαν αυτό να. Αυτό είναι ένα τέχνασμα, ένα τρίκα. Ακριβώς. Δεν είναι. Διότι η αντιπολίτευση έχει την δύναμη, αν θέλει, να γκρεμίσει κυριολεκτικά μια κυβέρνηση. Σαφώς. Εάν δεν συμφωνεί με κάποιο νομοσχέδιο. Να προχωρήσει. Άρα συνένεσε σιωπηρά μεν, που σημαίνει ότι, και το βλέπουμε βέβαια, άμα δούμε με μια πιο πλατιά ματιά, υπάρχει, είναι μια παρέα όλη, σαφώς, όλα τα κόμματα. Σαφώς. Μα και σας λέω ότι τώρα, από τη στιγμή που είμαστε στα μνημόνια και θα μπούμε και στο όποιο, στο 11ο, ναι, στο 21ο, πάντοτε θα ακολουθούμε τις εντολές. Είναι, ναι, αυτές από τις Βρυξέλλες. Και διαταγές. Τις διαταγές, εντολές από τις Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τι δουλειά έχουν οι Βρυξέλλες? Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πτωχεύσαμε. Ναι. Και αφού παίρνουμε χρήματα, υποτίθεται. Μα η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Μενίδου, να θυμίσω ότι είναι πτωχευμένη. Μην το πάμε. Με όλο αυτό το χρήμα. Όλοι είναι πτωχευμένοι, όλος ο κόσμος είναι πτωχευμένος. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ένας αόρατος τραπεζίτης, κάπου εκεί ψηλά προφανώς, πάει γύρω-γύρω με το ποιο είναι αυτό το σώμα που του πάει γύρω-γύρω και μαζεύει χρήματα από όλους. Ναι. Αυτό είναι. Μα όλα τα κράτη το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, ναι, έτσι, ναι, κάθε χρόνο που κλείνουν. Είναι τεράστια προβλήματα αυτά. Τι γίνεται? Προτείνει η κυβέρνηση τώρα, Μητσοτάκη, να χρησιμοποιηθεί όλη η τεχνολογία που υπάρχει, ναι, στα νοσοκομεία, στην υγεία. Με ρομπότ επί της ουσίας, τεχνολογία, ρομποτική τεχνολογία. Ναι, μέσω διαδικτύου και ναι, ηλεκτρονικών όπως εφαρμογών. Αυτά που γίνεται, ναι, που διδασκόμαστε από το σπίτι και εργαζόμαστε από το σπίτι και έτσι. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα μειωθούν και οι θέσεις των εργαζομένων. Σαφώς, σαφώς. Όλες οι ιδέες, λέει, μπορεί το ρομπότ να καθαρίζει εξωτερικούς χώρους ή μέσα? Όχι. Υπάρχουν και ρομπότ που βλέπουμε, μας τα παρουσιάζουν σε κάποιες εκπομπές. Δηλαδή θα υπάρχουν χρήματα για να αγοραστούν αυτά τα ρομπότ, αλλά για άνθρωπο να πληρωθεί. Που είναι και για άνθρωπο για να πληρωθεί, που δεν, αυτά θα χαλάσουν κιόλας. Τα ρομπότ αυτά το δημόσιο τα έχει, είναι στην δύση του. Το δημόσιο δεν έχει πλέον τίποτα. Έτσι. Όλα τα έχουν ιδιώτες. Ιδιωτικές εταιρείες θα τα παρέχουν εκεί. Θα είναι φύλακες. Εκτός αν πάμε στο Robocop και υπάρχει ένας Robocop έξω από κάθε νοσοκομείο. Το έχουμε δει σε ταινία αυτό. Λοιπόν, η φύλαξη θα γίνεται με την τεχνολογία, εκτός αν βάλουν τον Big Brother από παντού και δεν λέγεται φύλαξη αυτό. Δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό. Οι κάμερες πάντως και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ο επισιτισμός. Βλέπετε ότι τίποτα από όλα αυτά που σας είπα, η καθαριότητα γίνεται με ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό. Τα ρομπότ δεν μαγειρεύουν, κύριε. Δεν μαγειρεύουν, όχι, κύριε Ιακώβου. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Έχει χρόνια. Συγγνώμη, που ξέρετε πάνε. Ότι από ιδιωτικές εταιρείες παίρνετε η διατροφή, δηλαδή των νοσοκομείων. Η ζήτηση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες που δεν ελέγχονται καν τι φαγητό είναι αυτό. Οι υπηρεσίες δηλαδή όλες και θα αφαιρέσουν ανθρώπους. Δυναμικό, δηλαδή θα εξαφανιστεί ο άνθρωπος επί της ουσίας, που ο ασθενής θέλει τον άνθρωπο, δεν θέλει το ρομπότ να του λέει τι θέλετε, κύριε. Όχι, θέλει την επαφή με τον άνθρωπο, με τον γιατρό. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Σαφώς. Συμπράξεις δημοσίου, το ΣΔΙΤ είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού ανάμεσα στο ΕΣΥ, στον ΕΟΠΗ, στον ιδιωτικό τομέα υγείας, στην ασφαλιστική. Την ασφαλιστική μην την ξεχνούμε, με τις ασφαλιστικές συνεργάζεται
η υγεία βασίζεται στις ασφαλιστικές στην Αμερική, κατά αυτό το πρότυπο πηγαίνουμε. Ναι. Έχουμε δει στο διαδίκτυο γιαγιά να μπαίνει σε, να τη βάζουν σε ένα ταξί και να την παρατάνε στο πουθενά γιατί δεν είχε να πληρώσει πλέον. Πατάνε επιπτωμάτων. Αν δεν έχεις σήμερα να πληρώσεις. Το είπε και ένας πολιτικός ότι αν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις, δεν κινδυνεύεις από τα πάντα σήμερα. Πολιτικός στη Βουλή που δεν θυμάμαι. Πιο στενή συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων με τα πανεπιστήμια της χώρας που ελέγχονται από ιδιωτελείς καθηγητές. Έχουμε δει και τις ΜΕΘ, 47 ΜΕΘ, μέσω των καθηγητών αυτών, των ιατρών καθηγητών που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία που μέσω αυτών γίνεται αυτό. Αυτοί ελέγχουν τα πάντα. Και τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτών, είναι τελείως ιδιωτελείς και πραγματικά αν θα φτάσουμε και στο σημείο να μην το έχει το κράτος, οι ιδιώτες θα το έχουν έτσι κι αλλιώς, πάλι με δημόσιο χρήμα εννοείται, να φτάσουμε να μας χειρουργούν τα ρομπότ, κύριε Ιακώβου. Γίνεται και αυτό, η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εννοείται. Να μας χειρουργούν και τα ρομπότ, τι εννοείται, κυρία Ιωαννίδη? Κοιτάξτε, αναπτύχθηκε η ρομποτική, στα πάντα αναπτύχθηκε η ρομποτική εδώ και δεκαετίες, αλλά για τον πόλεμο του κόλπου αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος κλάδος ιατρικής, η ρομποτική, μηχανική ιατρική λέγεται. Ο Αμερικανικός στρατός δηλαδή. Ο Αμερικανικός, ναι, στρατός, για να χειρουργούνται τα άτομα από εγκάβματα, από οτιδήποτε, από μακριά. Υποτίθεται ότι όμως ο στρατός είναι δημόσιος, δεν είναι? Όλα ή είναι ιδιωτικός? Όλα όχι, τα πάντα είναι ιδιωτικά πλέον. Μη γελιόμαστε, τα πάντα για είναι ιδιωτικά. Για συνεχίστε, σας διακόψα. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν αυτοί οι ρομποτοί και ρομπότ, έτσι όπως το λένε, και φυσικά ιδιωτικές εταιρείες είναι που θα το κάνουν. Το ρομπότ είναι αυτό που θα επισκεφθεί στο χώρο εκεί, που θα σου πει και τη διάγνωση, θα σου σε συνταγογραφήσει κιόλας και θα πας στο σπίτι σου. Θα πας σε ένα φαρμακείο, θα αγοράσεις όλα αυτά και θα πας στο σπίτι σου. Βλέπω είστε συνοφριωμένος. Μα... πραγματικά έτσι είναι. Η τεχνολογία μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλήσατε και για εγχειρήσεις που θα κάνουν τα ρομπότ. Οι εγχειρήσεις τώρα πώς είναι? Ότι βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, υποθέστε ότι είστε γιατρός, υπάρχουν τα συστήματα όλα εδώ και υπάρχουν και σε μία άλλη ήπειρο. Η ίδια εγκατάσταση εννοείται, αυτό το ρομποτικό. Ναι, αυτή η ρομποτική, η μηχανική ρομποτική. Μάλιστα. Και είναι ο εγκαυματίας εδώ στο τραπέζι, εκεί στο τραπέζι, και εσείς με ρομποτικά χέρια μπορείτε, βλέπετε στο monitor πώς είναι εκεί και είναι σαν να είστε εκεί. Μάλιστα. Και χειρουργείτε πραγματικά από μακριά. Αυτά βέβαια είναι σε ιδιωτών χέρια και θα τα χρησιμοποιήσουν οι ιδιώτες εδώ. Ήδη γίνονται κινήσεις. Δεν θα μπορούσαν αυτά να πάνε στο δημόσιο? Σαφώς θα μπορούσε, κύριε Ιακώβου, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ πέρα. Τα πάντα θα μπορούσε μόνο το δημόσιο να τα παρέχει. Δεν είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης, αλλά είμαι κατά της καθολικής ιδιωτικοποίησης. Γιατί σημαίνει ότι θα έχουν την οικονομική πολιτική, αυτοί όλοι θα μπορούν να πιέζουν με τεράστιες πιέσεις το εκάστοτε Υπουργείο Υγείας, την Υγεία, να δίνει ακόμα περισσότερα κονδύλια. Τα φάρμακα έτσι κι αλλιώς μπορούν και τα εκτοξεύουν. Ένα φάρμακο του 1,5 ευρώ συγκεκριμένης φύρμας φαρμακευτικής φτάνει 1,500 ευρώ. Δικά της είναι, τα χρειάζεσαι, τόσο θέλω να το δώσω. Θα το πάρεις. Κινδυνεύεις. Μα ναι, δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία να ασφαλίζει, να προστατεύει τον πολίτη? Ναι, υπάρχει νομοθεσία που λέει ναι, πολύ καλά πάτε, συνεχίστε. Αυτές οι νομοθεσίες υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Ιακώβου. Ποια είναι η θέση του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Εμμενίδου, για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα? Αυτή την πρόθεση, την συνεχόμενη, την παρατεταμένη από όλες τις κυβερνήσεις της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Τι θέση έχει πάνω στο θέμα της υγείας η Ελλήνων Συνέλευση? Οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία του ανθρώπου θα είναι στην Ελλήνων πολιτεία, θα είναι δωρεάν, θα παρέχεται δωρεάν. Δωρεάν υγεία? Δωρεάν σε όλους, είτε έχουν ταμεία, είτε εργάζονται, είτε δεν εργάζονται, δωρεάν σε όλους τους πολίτες που θα βρίσκονται εδώ στο χώρο. Δωρεάν, χωρίς αυτή τη γραφειοκρατία την τεράστια, κυριολεκτικά δωρεάν. Αυτά όλα
είναι καταγεγραμμένα, είναι υπογεγραμμένα, υπάρχουν τα κονδύλια για να γίνουν όλα αυτά, 8,4 εκατομμύρια μιλάμε αυτή τη στιγμή. Τεράστιο ποσό, 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι, είναι αστρονομικά, προσπαθώ να τα δω στον ύπνο μου, αλλά δεν μπορώ να τα δω, είναι τόσο μεγάλα αυτά τα ποσά. Υπάρχουν, είναι υπογεγραμμένα στον Άριο Πάγο αυτά, ας μείνω στο θέμα της υγείας. Δέχτηκε ο Άριος Πάγος και υπέγραψε ότι ναι, αυτό ισχύει, δηλαδή υπάρχουν 8,4. Μα αν είναι αληθινά τα χρήματα αυτά δεν θα τα υπογράψει, αφού είναι αληθινά, είναι έρευνα, δεν υπογράφηκε έτσι. Υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις, υπάρχουν τα οικονομικά εργαλεία. Ο καθής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί για αυτά, μπαίνοντας απλά, γράφοντας εσύ, έψιλον, τελεία σίγμα έψιλον, γιατί αν γράψει εσύ θα του βγάλει το έκτρωμα εσύ. Yes. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έψιλον, τελεία σίγμα έψιλον, θα βγει προγραμματικές δηλώσεις Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ούτε Φορέα Ελλήνων. Εσύ. Προγραμματικές δηλώσεις. Θα του βγάλει και το θέμα της υγείας, όπως θα αναφέρω λίγα πράγματα γιατί είναι τεράστιο. Θα του βγάλει αυτά τα χρήματα που έχω πει, όλους τους λογαριασμούς, σε ποιες τράπεζες είναι κατατεθειμένα ακριβώς, και η υπογραφή του Αρείου Πάγου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπογραφή. Καμία κυβέρνηση όμως δεν έκανε χρήση αυτών των χρημάτων. Καμία. Προφανώς υπάρχει μια σκοπιμότητα εδώ πέρα, η οποία είναι κατά του πολίτη. Αυτό σαφώς δεν θα εξυπηρετηθούν. Συνεχίστε, κύριε Μενίδο, έτσι. Πιο συγκεκριμένα στα θέματα της υγείας. Είπατε ότι θα είναι δωρεάν η υγεία, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό ας κρατήσουμε και μόνο ότι οι εγκαταστάσεις, γιατί είναι τιμόρροπα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε ότι έχουμε κτίρια προπολεμικά. Έτσι, και μπαλώματα επάνω σε αυτά, πέφτουν σοβάδες και όλα αυτά. Θα γίνουν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται και το περιβάλλον φυσικά. Δεν θα είναι εκτρώματα με γυαλί και τσιμέντο. Θα σέβονται το περιβάλλον, θα είναι σαφώς έξω από τις πόλεις, που και οι πόλεις θα είναι ανθρώπινες. Εννοείται, είναι άλλο. Θα αλλάξουν και οι πόλεις αυτό. Οι πόλεις θα είναι πραγματικά ανθρώπινες, αλλά παρόλα αυτά ένα νοσοκομείο, μια κλινική απαγορεύεται να είναι μέσα στην πόλη με αυτή την χορύπανση και όλα αυτά, και βλέπουμε πόσα νοσοκομεία έχουμε μέσα γεμάτο στην πόλη. Νοσοκομεία μέσα στην πόλη. Γεμάτο, ούτε γκαράζ, ούτε πάρκινγκ, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έξω από την πόλη έχουμε από τις πόλεις όσα νοσοκομεία χρειαστούν, όχι να είμαστε υπερήφανοι όπως ο πρώην Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης, που λέει εγώ παίρνω τα εύσημα ότι έχω κλείσει 7 νοσοκομεία. Έχετε πολλά νοσοκομεία, λέει, στην περιφέρεια. Αυτή η δήλωση έχει αφήσει εποχή. Έχει αφήσει εποχή. Είναι απαράδεκτη δήλωση. Και τα λιμάνια, εγώ τα πούλησα με υπερηφάνεια. Για να φτάσουν υπάρχει στο χρασίκατο. Υπάρχει ένα θράσος πραγματικά. Ακριβώς, κύριε Ακόβου. Πολιτικό κόστος δεν έχουν. Κανένα, μα έχουν ασυλία. Ασυλία, αλλά παρόλα αυτά τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα θέμα. Είναι μαγειρεμένες, κύριε Ιακώβου. Μαγειρεμένες. Είναι τα πάντα μαγειρεμένα. Αν πάρεις το 0,5 και θέλουν να σε φυτέψουν εκεί, θα σε φυτέψουν. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε πώς το γνωρίζω. Από τις χιλιάδες ψήφους που έχουν κλέψει με δόλιο τρόπο από την Ελλήνων Συνέλευση, όταν έγιναν οι εκλογές, που όποιος πήγε στο πρωτοδικείο και έκανε ένσταση και είπε θέλω να δω, ήταν πολλαπλάσια οι ψήφοι του. Είναι μαγειρεμένα τα πάντα. Κλέβουν από εδώ, κλέβουν από εκεί. Οπότε ποιος θα ανέβει εκεί πάνω, σας είπα, είναι έτερον εκάτερον. Θα ακολουθήσουν την πορεία της Κομισιόν. Δώστε μας κάποιες ακόμη πληροφορίες για το πρόγραμμα. Οπότε σας είπα ότι κτηριακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται και το περιβάλλον και τον άνθρωπο, εκτός πόλεων και σίγουρα δίπλα από πηγές, από νερά, από ποτάμια που έχουμε πάρα πολλά που θα καθαρίσουν όλα αυτά, εννοείται, αλλά οι αματικές πηγές που έχουμε πάνω από 180, έχουμε χιλιάδες θα έλεγα, αλλά 180 μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, οπότε καταλαβαίνετε πώς θα αισθάνεται ο ασθενής όταν έχει το ίδωρ, το νερό. Σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Βεβαίως, και θα αξιοποιείται βάσει της παίζει ασθενειάς. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην ίασή του και στην ψυχολογία του φυσικά. Σαφώς. Η διατροφή τώρα δεν θα είναι σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, γιατί πρέπει να είναι ολοκληρωμένο το πακέτο και να ελέγχεται των υπηρεσιών προς τον ασθενή. Οπότε η διατροφή θα πρέπει να είναι προσωπική. Κάθε ένας θα πρέπει να έχει τη δική του διατροφή μέσα στο νοσοκομείο, όχι όλοι. Θα υπάρξουν τέτοιες δυνατότητες. Σαφώς. Μέσα στο νοσοκομείο η διατροφή αυτή. Προσέξτε εδώ να δώσω λίγη προσοχή, γιατί αυτές όλες οι εταιρείες και οι φαρμακευτικές που εμπλέκονται σε αυτό, αυτές είναι που ελέγχουν το 93% της διατροφής μας μέσω των σπόρων, είναι οι ίδιες οι φαρμακευτικές. Μάλιστα. Οπότε εμείς θα έχουμε τους ελληνικούς σπόρους, τα ελληνικά προϊόντα μας που θα είναι καθαρά, χωρίς
την παρέμβαση αυτή γενετικώς τροποποιημένα εννοώ και ραντισμένα με όλα αυτά τα δηλητήρια. Οπότε η διατροφή πραγματικά θα είναι μεσογειακή, γιατί τώρα μόνο κατόνομα είναι. Μπορεί να φάμε τα ίδια πράγματα που τρώγαν οι πρόγονοι μας στη μεσογειακή τους διατροφή, αλλά είναι όλα σκουπίδια, κακά τα ψέματα. Οπότε καθαρότατη διατροφή, φαντάζεστε τώρα αν πάρουν μια καθαρή ενέργεια, αντί να μείνουν 10 μέρες στο νοσοκομείο, θα μείνουν 2. Όπως γίνεται στα άλλα κράτη. Μπορεί στις κλίνες να είμαστε περίπου ίδια, που δεν είμαστε ίδια, πάντοτε είμαστε λιγότερο, αλλά η διαμονή στο νοσοκομείο εδώ είναι μία εβδομάδα, στη Σκανδιναβία είναι 2 ημέρες. Γίνεσαι καλά και βγαίνεις. Χώρια εδώ που θα κολλήσεις και μία ενδονοσοκομιακή και θα σε στείλει η ενδονοσοκομιακή. Οπότε πεντακάθαρη χώρη, μια και το είπα όλο αυτό, γιατί ποτέ δεν είδα απολύμανση εγώ εδώ. Λοιπόν, διατροφή, ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι τα φάρμακα, τα οποία θα γίνονται εδώ με όλη, θα αξιοποιηθεί όλη η χλωρίδα, η πανίδα, ό,τι θα χρειαστεί για να γίνουν αυτά τα φάρμακα και χημεία. Θα γίνει κρατικό, εργοστάσιο. Ας το πούμε, εργοστάσιο. Πάντα για κράτος μιλάμε, για Ελλήνων πολιτεία μιλάμε. Μάλιστα. Όλα είναι ολονών. Μάλιστα. Λοιπόν, τα φάρμακά μας λοιπόν θα γίνονται εδώ με έρευνα, έρευνες όσες χρειαστούν για να έχουν τα λιγότερα, τις λιγότερες παρενέργειες και δεν θα είμαστε έρμεα αυτών των φάρμακων βιομηχανιών να μας λένε 1500 και αν θέλεις και αν σου αρέσει. Όχι λοιπόν, τα πάντα εδώ και φυσικά δωρεάν μέσα στο νοσοκομείο. Δωρεάν. Οπότε κερδοσκοπία και όλο αυτό το φάσμα που βλέπουμε, δολιότητος πάλι μέσω φαρμάκων και όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Και φυσικά όλη η ολιστική ιατρική θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ δεν τολμάς να πεις ότι κάνω και αυτό. Θα έχεις και νομικές ίσως συνέπειες. Όλη η ολιστική ιατρική θα χρησιμοποιηθεί πέραν της κλασικής που υπάρχει. Κονδύλια υπάρχουν πάρα πολλά, ανθρώπινο πρόσωπο, δυναμικό προσωπικό, όσο χρειαστεί, πολύ εξειδικευμένο, και φυσικά υπάρχει μια τεράστια τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον άνθρωπο όμως. Ο άνθρωπος θα είναι πάντα παρόν εκεί. Και η ρομποτική αυτή θα χρησιμοποιηθεί και όλες αυτές οι εξετάσεις θα γίνονται μέσα στο νοσοκομείο, γιατί θα είναι τεράστιοι οι χώροι, και ψυχαγωγία μέσα εκεί και θέατρο μέσα εκεί και βιβλιοθήκες τύπης ασκληπιείων όπως ήταν πριν. Αυτό θέλει ο ασθενής. Όχι φυτεμένο σε ένα κρεβάτι εκεί. Είναι υπέροχα αυτά που λέτε, και μόνο μία διευκρίνηση τελική, παρόλο που ίσως γινόμαι και κουραστικός στις ερωτήσεις αυτές. Αυτές είναι καταγεγραμμένες και έχουν κατατεθεί στον Άρειο Πάγο οι προγραμματικές δηλώσεις με αυτά που μας είπατε, κυρία Μενέα. Σαφώς, κύριε Ιακώβου, είναι. Μάλιστα. Συνεχίστε. Όλα αυτά. Αυτά είναι λίγο έως πολύ τα. Έχει βέβαια πάρα πολλά, δεν θέλω να τα διαβάσω από. Ήδη η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος, κυρία Μενίδου, κλείστε την εκπομπή. Και πάνω απ' όλα επιτροπές ελέγχου, μην το ξεχάσω, γιατί βλέπουμε ότι αιμορραγεί από παντού ο ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή. Δολίως και εδώ αφήνουν να φεύγει το χρήμα έτσι. Μαζί κάναμε μία εκπομπή όπου λέει ότι καταργείται ο έλεγχος για δαπανών νοσοκομείων. Φαντάζεστε, αυτό σου λέει και οι λίγοι έντιμοι που είστε εκεί πέρα μέσα, φάτε όσο χρήμα θέλετε για να το εξαθλιώσουμε αυτό. Εγώ δεν θα πω κάτι τον πολίτη, δεν θα τον στρέψω κάπου, εγώ δίνω τις πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα αυτή τη στιγμή και η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος τι γίνεται, οι υπηρεσίες προς τον πολίτη είναι ανύπαρκτες κυριολεκτικά, δεν υπάρχει εσύ. Σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει σύστημα υγείας. Αν έχεις χρήματα σώζεσαι, άσχετα αν έχεις πληρώσει 40 χρόνια όπως είπαμε και 45, δεν θα υπάρχουν. Συντάξεις συζητείτε να κοπούν αφού έχουν γίνει 13 παρεμβάσεις στις συντάξεις και έχουν εξαθλειωθεί και αυτές, θα πάμε στις συντάξεις πείνας. Οπότε θα πω στον πολίτη που με ακούει, κύριε Ιακώβου, ότι με ελεύθερη βούληση και ελεύθερη κρίση, εάν θέλει να αλλάξει αυτό το σαθρό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και να αντικατασταθεί με αυτό το κόσμημα που έχω πει και λίγα έχω πει για την υγεία, θα ανατρέξει κάποιος στο κεφάλαιο υγεία να τα διαβάσει, ότι θα πρέπει αυτή η κομματοκρατία, αυτές όλες οι κυβερνήσεις που οθούν την υγεία προς τους ιδιώτες, και σαφώς αυτό μας αφήνει και χωρίς εργασία, άρα δεν θα μπορούμε ούτε καν να πληρώσουμε το
έστω τους ιδιώτες. Δεν θα έχουμε πρόσβαση λοιπόν πουθενά, οπότε πολίτη μου, πραγματικά μία είναι η λέξη και μία είναι η κατάσταση. Ένωση όλων. Όλων αυτών που αντιδρούν σε όλο αυτό το σαφρό σύστημα. Ένωση που γίνεται μέσα στα γραφεία του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπου υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, όπου υπάρχουν τα πάντα και από όπου μέσα από τα γραφεία αυτά γίνεται ενεργός ο πολίτης. Ενεργός πρέπει να είναι ο πολίτης. Ο πολίτης ασκεί πολιτική. Σημαντικό θέμα, βέβαια. Πολιτική, πολίτης, πολιτική. Εδώ εμείς κάναμε εδώ και εκατονταετίες την πολιτική επάγγελμα και βάλαμε κάποιους εκεί και βάζουν κάποιους εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να γίνει ενεργός ο πολίτης. Έχουμε δει πολλά παρατράγουδα να μην προσέρχονται στις εκλογές, να πηγαίνουν σε θάλασσα να κάνουν μπάνια και όλα αυτά, που σημαίνει ότι είναι ένας παθητικός πολίτης που δέχεται κάτι που το επιβάλλεται. Αλλά πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας. Αυτή η χωριστικότητα που μας χωρίζουν και στον τομέα αυτό που σας είπα και πάντοτε, αν θυμόσαστε, γιατί είστε εκπαιδευτικός, πάντοτε υπήρχε ο διαχωρισμός του δημοσίου με τον ιδιώτη. Η ψαλίδα ήταν τεράστια ως προς τις παροχές του δημοσίου και τις παροχές στον ιδιωτικό τομέα, εννοώ των υπαλλήλων, όχι των εταιριών. Οπότε θα πρέπει αυτό να αλλάξει, κύριε Ιακώβου. Και μπορούμε να τα αλλάξουμε εδώ και τώρα. Ένωση. Μάλιστα. Κυρία Μενίδου, ήταν μεγάλη μας τιμή και πάλι. Μας δώσατε αναλύσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που καίει τους Έλληνες πολίτες. Αγαπητοί τηλεθεατές, μία ακόμη εκπομπή Ερωτήσεις σε Βουλευτές με τον Πέτρο Ιακώβου έφτασε στο τέλος. Μείνατε συντονισμένοι στο αργό Web TV. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Σε λίγο μία ακόμη επόμενη εκπομπή. Γεια σας.